να τους κόψουμε τη φόρα, για να μπουν πόδια στα νέα μνημόνια, για την ανάπτυξη όλων των απολειών που είχαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά και για να ανοίξει ο δρόμος για την πραγματική ρήξη και ανατροπή. Έτσι μας πάει ο τόπος τους εργαζόμενους και η εργοδοσία μας πάει τα μούτρα της. Οι πρωτοβουλίες που πήρε το ΠΑΜΕ το προηγούμενο διάστημα βρήκαν σημαντική απήγηση στους εργαζόμενους και σε εκατοντάδες σωματεία. Συνέβαλαν καθοριστικά για να έχουν αυτή την απεργία. Σε μια περίοδο που καλλιεργείται η μυρολατρεία, ο συμβιβασμός και η τοπάτια. Αυτές οι πρωτοβουλίες φαίνεται πως εκτός από την κυβέρνηση, την εργοδοσία, ενόχλησαν τις ηγεσίες του παλιού και νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού. Για μια ακόμα φορά, οι ηγεσίες σε ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ είχαν τη συνηθισμένη τακτική. Καλλιέργεια μυρολατρείας, ητοπάθειας, υπονόμευση του αγώνα. Όχι μόνο δεν έκαναν τίποτα, δεν περιμέναμε άλλωστε και κάτι διαφορετικό, αλλά σε αρκετούς χώρους έβαζαν εμπόδια στην προετοιμασία, τη συζήτηση, την απόφαση. Ήρθε προπολού η ώρα να συντονίσουμε καλύτερα τις δυνάμεις μας για να ξεπερδεύουν οι εργαζόμενοι με αυτές τις ηγεσίες του συνδικαλιστικό κίνημα, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να μην ανεχτούν άλλο τα σωματεία, να πάρουν κουμάντο η εργοδοσία και η κυβέρνηση. Οι πρωτοβουλίες του ΠΑΜΕ ενόχλησαν και κάποιες άλλες δυνάμεις, όπου μέχρι χθες ήταν αγκαλιά και πλάι-πλάι με το ΣΥΡΙΖΑ. Αφού προσπάθησαν να ακυρώσουν την απεργία, το σχεδιασμό κλιμάκωσης και δεν τα κατάφεραν, έφτασαν να καλούν στην απεργία όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι μια παλιά τέχνη του ΠΑΣΟΚ και της ΠΑΣΚΕ στο συνδικαλιστικό κίνημα. Όταν δεν μπορούσαν να ακυρώσουν και να σβήσουν έναν αγώνα, έμπαιναν μέσα για να τον υπονομεύσουν, να απονευρώσουν τον ριζοσπαστικό τους περιεχόμενο. Έτσι κάνουν κι αυτοί. Από αγώνα ενάντια στα μέτρα κυβέρνησης μεγαλοεργοδοσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, από αγώνα ενάντια στην εργοδοσία και το κράτος, επιδιώκουν να τον μετατρέψουν σε θολό αντιμνημονιακό αγώνα, όπου όλοι θα χωράνε. Και αυτοί που ψηφίζουν το κόψιμο της σύνταξης και οι συνταξιούχοι. Και αυτοί που βγάζουν τα σπίτια σε πληστηριασμούς και ο φτωχός που χάνει το σπίτι του. Όσο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση, χρησιμοποίησαν τα σωματεία και τις πλάτες των εργαζομένων ως σκαλοπάτι για να ανεβοκατεβαίνουν οι αστικές κυβερνήσεις. Προσπάθησαν να κάνουν το κίνημα χειροκροτητή της κυβέρνησης, όπως ήταν άλλωστε και οι ίδιοι. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις συκοφαντίες απέναντι στο ΠΑΜΕ όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι τώρα θυμηθήκε τις κινητοποιήσεις? Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι αυτές οι δυνάμεις καλλιεργούσαν αυταπάτες για τη δήθεν πρώτη φορά αριστερά? Ποιος μπορεί να ξεχάσει την επιδίωξή του στο κίνημα να γίνει υποστηρικτής στη διαπραγμάτευση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που διαπραγματεύονταν για τα συμφέροντα της καπιταλιστικής μεγαλοεργοδοσίας? Να στηρίξουμε, έλεγαν, τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης. Έχουν σοβαρές ευθύνες γιατί συνέβαλαν στον εκλογισμό, στην καθυστέρηση, στις αυταπάτες. Αυτά δεν παραγράφονται. Τα αγωνιστικά καλέσματα που απευθύνουν δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα καλέσματα που έκαναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Οδηγούν στον ίδιο χρεοκοπημένο δρόμο. Είναι οι ίδιοι που εδώ από το Σύνταγμα χειροκροτούσαν τον Τσίπρα που έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι το κοινό μας σπίτι. Αυτοί λοιπόν σήμερα έρχονται και ανοίγουν πόλεμο στο ΠΑΜΕ, στα συνδικάτα και τα σωματεία που συσπηρώνονται με αυτό. Η στάση τους απέναντι στην πανελλαδική γενική απεργία και στο ΠΑΜΕ είναι κριτήριο. Θέλουν να προσαρμόσουν το κίνημα στη στρατηγική της κυβερνητικής εναλλαγής. Θέλουν ένα συνδικαλιστικό κίνημα που να κινείται στα όρια του συστήματος με μια θολή αντιμνημονιακή γραμμή πάλης, χωρίς ουσιαστικά να συγκρούονται με την καπιταλιστική εργοδοσία και την εξουσία της. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, η σημερινή απεργιακή μάχη που ξεκίνησε από τα χαράματα στους τόπους δουλειάς και συνεχίζεται αυτή τη στιγμή με τις συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα, είναι μια σκληρή αναμέτρηση με την μεγαλοεργοδοσία και την κυβέρνησή τους και ταυτόχρονα μια σαφή προειδοποίηση ότι θα μας βρίσκουν κάθε μέρα μπροστά τους.
ασθητική αλληλεγγύη. Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Άμεση επανασύνδεση όσων έχουν κοπεί. Οργάνωση σε κάθε κλάδο, σε κάθε γειτονιά ενάντια στους πληστηριασμούς. Κανένα κοράκι να μην τολμήσει να εμφανιστεί στις λαϊκές γειτονιές. Η σημερινή απεργία είναι η αρχή. Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε σε κάθε κλάδο, σε κάθε σωματείο, σε κάθε τόπο δουλειάς. Με τα αιτήματά μας, τους στόχους και την κατεύθυνση της πάλης. Σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά δίνουμε τη μάχη της ενημέρωσης για το αντιασφαλιστικό έκτρωμα και την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης. Απαντάμε με νέα γενική απεργία στην επίθεση της κοινωνικής ασφάλισης. Δημιουργούμε στην πράξη ένα τεράστιο λαϊκό τείχος ώστε να μπλοκάρουμε τα αντιλαϊκά αντιασφαλιστικά μέτρα. Όταν λέμε ότι οι ανατροπές στην κοινωνική ασφάλιση είναι αιτία πολέμου, το εννοούμε. Τίποτα δεν γίνεται αν μένεις θεατής. Όλα ανατρέπονται αν ξεσηκωθείς. Όλοι στους δρόμους, όλοι στον αγώνα. Όχι στη συνένεση και την υποταγή. Ανυπακοή και πολυταξική. Όχι στη συνένεση και την υποταγή. Του σωματή. Στη σημερινή πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση συμμετέχει και χαιρετίζει ο Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων Ελλάδας. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των κλάδων των ειδοποιών. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες, μετά από χρόνια ο κλάδος των ειδοποιών κατάφερε στη Γενική Συνέλευση να ξεπεράσει τα εμπόδια που βάζει ο εργοδοτικός συνδικαλισμός ως διοίκηση του σωματείου μας και να πάρει απόφαση για απεργία στο πλευρό των ταξικών δυνάμεων, στο πλευρό του ΠΑΜΕ. Τα προβλήματα και στη δική μας δουλειά είναι τεράστια. Στην ουσία καταργείται το επάγγελμα του ηθοποιού με άμεσες συνέπειες στη ζωή μας, την ίδια την ποιότητα της θεατρικής τέχνης, ενώ γίνεται όλο και πιο δύσκολο σε εσάς να έχετε επαφή με την αληθινή τέχνη. Η δύναμή μας στην ενότητα της τάξης μας.